Επί της αρχής του νομοσχεδίου ψηφίζουμε παρόν, γιατί θεωρούμε ότι δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα στο σύστημα της εκπαίδευσης, εξέτασης, χορήγησης αδειών κυκλοφορίας. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την διαφάνεια, την αξιοκρατία και το αδιάβλητο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί αυτά να τα λύσει? Γιατί όλο αυτό το σύστημα είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο και αντικειμενικά συνυπάρχει όλη αυτή η διαδικασία της διαφθοράς, του χρηματισμού και της αδιαφάνειας. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να κάνει κάποιες βελτιώσεις στο αναχρονιστικό πλαίσιο στο ζήτημα των εξετάσεων και χορήγησης αδειών οδήγησης, το οποίο είναι σαθρό και διάτρητο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διαφθορά οργιάζει, αφού το ποσοστό επιτυχίας μέχρι σήμερα στις εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης, ακούστε πόσο είναι, 98%. Ας βγάλουν τα συμπεράσματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πληγή αυτή δεν θα γιατρευτεί και από την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου που υπηρετεί πλήρως και από το νομοσχέδιο το ιδιωτικοποιημένο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης που πληρώνει φυσικά αδρά ο κάθε υποψήφιος οδηγός με υπέρογκα ποσά για να αποκτήσει άδεια, να την επεκτείνει, να την ανανεώσει. Υπηρετεί δηλαδή και αυτό το νομοσχέδιο με βελτιώσεις την οργάνωση της οικονομίας που λειτουργεί με τον νόμο του κέρδους, καπιταλιστική οικονομία είναι, αυτήν υπηρετείται, που αυτή είναι η αντικειμενική βάση για να δημιουργείται η αδιαφάνεια, η διαφθορά και ο χρηματισμός. Και αυτό όλο το σύστημα υπηρετείται και από τις περιφέρειες που η πολιτική τους είναι στον ίδιο άξονα, αυτόν δηλαδή της διαχείρισης του συστήματος. Ο μηχανισμός για την χορήγηση αδειών οδήγησης συνδέεται άμεσα με την διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων του κεφαλαίου όλων που υπηρετούσαν διαχρονικά τις αξιώσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών και ακολουθούσαν πολιτικές ενίσχυσης της χρήσης του αυτοκινήτου, απαξιώνοντας ταυτόχρονα τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, αντικειμενικά οι εργαζόμενοι και ο λαός υποχρεώθηκαν να καλύψουν τις ανάγκες μετακίνησής τους με την χρήση αυτοκινήτου, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις πωλήσεις και τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχάνων. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων με ταυτόχρονη απαξίωση του σιδηροδρομικού δικτύου. Όσες βελτιώσεις και πρότυπα ενσωμάτωσε στο παρελθόν αυτός ο μηχανισμός, στην λειτουργία του αντικειμενικά κυριαρχούσε η αδιαφάνεια και η διαφθορά, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση συνολικά της οδικής συμπεριφοράς με σοβαρές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και στην ανθρώπινη ζωή, γιατί κυριαρχούσε ο νόμος του κέρδους. Να πούμε δύο στοιχεία σαν παράδειγμα. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο 1.250.000 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους σε οδικές εγκρούσεις και πάρα πολύ περισσότεροι τραυματίζονται. Στην Ελλάδα, με τα στοιχεία που υπάρχουν από το 2010 έως το 2017, είχαμε περίπου 95.000 τροχαία ατυχήματα με 7.143 νεκρούς, 9.500 βαριά τραυματίες και 110.000 ελαφρά τραυματίες. Αυτός ο μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων σε ένα μεγάλο βαθμό έχει τις αιτίες του στον μηχανισμό χορήγησης αδειών, στο σύστημά του που είναι, όπως είπαμε πριν, πλήρως ιδιωτικοποιημένο και λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, και όπως υπάρχουν και καταγγελίες και όλοι το ξέρουμε, μπορείς να αγοράσεις και ένα δίπλωμα με ένα ποσό. Θέση μας είναι ότι η εκπαίδευση, η εξέταση και συνολικά η χορήγηση άδειας οδήγησης πρέπει να γίνεται από ένα καθολικά δημόσιο σύστημα. Διαφωνείτε όμως, κύριε Υπουργέ? Κύριο θέμα είναι επίσης η εκπαίδευση της κυκλοφοριακής αγωγής, η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, της νεολαίας μας, που δεν είναι μόνο να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι η οδική συμπεριφορά, η κυκλοφοριακή αγωγή. Πρέπει να υπάρχει, θεωρούμε, και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό όλοι μας, ως υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και επειδή αυτό το ζήτημα
είναι πολύ πίσω στη χώρα μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, θα λέγαμε εμείς. Οι αλλαγές στο σύστημα, για να εξασφαλίζεται με διαφάνεια η ορθή εκτέλεση του εξαστικού έργου και η συμβολή του στην οδική ασφάλεια, είναι αναγκαίες. Οι εργαζόμενοι, επομένως, που εργάζονται στο έργο των εξετάσεων, πρέπει να έχουν καλές αμοιβές ως αντικίνητρο στα φαινόμενα διαφθοράς. Το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει την τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με προσλήψεις. Παράλληλα, έχει και εισπρακτικό χαρακτήρα, αφού προβλέπει αύξηση των εξετάστρων κατά 50% στο άρθρο 13 που ψηφίζουμε και όχι. Ενισχύει παράλληλα, αυτό που λέμε το εισπρακτικό και τσεκουρώνει τους εξεταζόμενους, τις ασφαλιστικές εταιρείες με επιπρόσθετο κόστος, το οποίο το πληρώσει ο ψήφιος οδηγός. Στο άρθρο 1, κύριε Υπουργέ, για τον καθορισμό ειδικά διαμορφωμένων χώρων για την ενέργεια των δοκιμασιών. Εδώ, κύριε Υπουργέ, τα είπαμε και στις επιτροπές, δεν ορίζεται ποιος θα τους κάνει. Θα είναι ΣΔΙΤ, θα είναι η περιφέρεια, ο Δήμος, θα είναι κάποιος επιχειρηματίας στον οποίο θα δώσετε να κάνει αυτό τον χώρο και μετά θα τον ενοικιάζει και θα πληρώνει πάλι ο κάθε εξεταζόμενος. Ψηφίζουμε παρόν σε αυτό το άρθρο. Στο άρθρο 4, κύριε Υπουργέ, αν ένας υποψήφιος περάσει το πρώτο στάδιο της εξέτασης και κοπεί στο δεύτερο στάδιο, τον υποχρεώνεται να δώσει πάλι και στο πρώτο στάδιο στο οποίο έχει περάσει. Γιατί? Τι θα διασφαλίσει αυτό? Αν έχει την καλοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς λέμε, εφόσον πέρασε το πρώτο στάδιο, να δώσει στο στάδιο το οποίο κόπηκε, όχι στα δύο στάδια πάλι. Στο άρθρο 9 βάζετε τις παραβάσεις των εξεταστών σε τρεις κατηγορίες. Πολύ σοβαρή, σοβαρή, ελαφρά, σοβαρή. Γιατί γίνεται αυτό? Θα πρέπει η ποινή για κάθε παράβαση, να είναι μία καταρχήν η παράβαση και να είναι αυστηρή για να μην δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα. Ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε Υπουργέ, είναι για την ανανέωση της άδειας των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνω των 74 ετών. Τα είπαμε και στις επιτροπές. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 74 ετών και οδηγεί από τα 20 του χρόνια, οδηγάει ήδη 55 χρόνια, 54 χρόνια. Ξέχασε να οδηγεί και οδηγεί ανελιπώς, ας πούμε εμείς. Και οδηγεί ανελιπώς, ξέχασε να οδηγεί, ξέχασε να πατάει γκάζι, φρένο, συμπλέκτη, να βάζει ταχύτητες. Όχι φυσικά. Θεωρούμε ότι η ανανέωση της άδειας, όχι θεωρούμε, αυτό το λογικό, να γίνεται μόνο μέσα από έναν εξογενικιστικό ιατρικό έλεγχο που να περιλαμβάνει φυσικά οφθαλμολογικά, ακουστικά, παθολογικά, νευρολογικά ζητήματα και αφού πλέον αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, να μην χρειάζεται πάλι να μπει στη βάσανο να δώσει πάλι εξετάσεις για ένα μάθημα τα οποία ξέρει ήδη 55 χρόνια. Αυτό, κύριε Υπουργέ, να το δείτε. Στο άρθρο 16, λέμε όχι, γιατί οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα μετατεθούν από άλλες υπηρεσίες για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες των εξετάσεων, θα είναι σε πιο δύσκολη θέση και δεν θα παίρνουν την όποια αύξηση, γιατί θα ισχύει η προσωπική διαφορά, η οποία θα συμψηφίζεται μέχρι την εξάντλησή της. Εμείς λέμε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν όλα αυτά τα οικονομικά ωφέλη τα οποία θα έχουν και άλλοι συνάδελφοί τους. Στο άρθρο 21 δεν αντιμετωπίζεται στην ουσία το πρόβλημα της δημιουργίας υπέργυρου στόλου αυτοκινήτων και δεν αντιμετωπίζει και το σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας τόσο του υποβατικού κοινού αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών οδηγών. Η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν είναι οι συνεχιζόμενες παρατάσεις με υπουργική απόφαση απόσυρσης που συνήθως γίνονται πάντοτε για προεκλογικούς λόγους. Αντίθετα, μπορεί να εξασφαλιστεί κρατική μέρημνα με χρηματοδότηση επιδότηση, ώστε να διευκολύνεται η έγκυρη αντικατάσταση του οχήματος για επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Θα συμβάλλουν επίσης σε αυτή την κατεύθυνση και μέτρα που ανακουφίζουν τους επαγγελματίες
οδηγούς και επαγγελματίες του κλάδου, όπως η μείωση της φορολογίας, η μείωση του φόρου στα καύσιμα, η κατάργηση του τέλους επιδεύματος και άλλα τέτοια μέτρα τα οποία σήμερα χαρατσώνουν τον κάθε επαγγελματία. Στο άρθρο 22 θεωρούμε ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί με πολλήπλευρα μέσα η μεγαλύτερη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, των μέσων μαζικής μεταφοράς, του περπατήματος με μια δημόσια καμπάνια, του ποδηλάτου και άλλων εναλλακτικών κοινόχρηστων μέσων μεταφοράς. Παράλληλα, οι κυκλοφοριακές μελέτες που υλοποιούνται στους Δήμους χάνουν την επιστημονική τους τεκμηρίωση και αποτελεσματικότητά τους λόγω των ρουσφατολογικών αλλαγών που κάνουν οι Δήμοι, ικανοποιώντας οικονομικούς παράγοντες. Αυτά γίνονται. Στο άρθρο 23, κύριε Αποστόλου, συμφωνούμε με την διαγραφή των προστήμων στους κληρονόμους. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους επιβάτες. Εμείς τι λέμε? Λέμε δωρεάν μετακίνηση με επιβάρηση των επιχειρηματικών ομίλων για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί ο εργαζόμενος ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, ηλεκτρικό, αστικές συγκοινωνίες, τα χρησιμοποιεί για να πάει στην δουλειά του, για να παράγει, και τον πλούτο τον οποίο παράγει, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο, το παίρνει ο επιχειρηματίας. Άραγε ο επιχειρηματικοί όμιλοι να δώσουν αυτή το κόστος της μεταφοράς των εργαζομένων. Να είναι δωρεάν δηλαδή η μεταφορά για τους εργαζόμενους. Αυτό το μέτρο, δηλαδή τη δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων, μπορεί να μειώσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και την οδική ασφάλεια. Στο άρθρο 24, όσον αφορά το ωράριο των μηχανοδηγών, λέμε ναι φυσικά, αλλά εδώ επιτρέψτε μας να κάνουμε μία παρατήρηση. Βάζετε 4,5 ώρες ανελιπώς δουλειά, βάζετε 5 ώρες, 5 ώρες, 4,5 ώρες συνεχούς δουλειάς με μισή ώρα διάλειμμα. Δηλαδή ο μηχανοδηγός ο οποίος θα πάει από τον Αθήνα Σαλονίκη που είναι 4,5 ώρες και θα είναι μέσα μόνος του, τι θα κάνει, πότε θα κάνει τη μισή ώρα διάλειμμα μετά τις 4,5 ώρες? Και αυτό το διάστημα κάτι πάθει ο άνθρωπος, έχει αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλους μας. Ναι, ψηφίζουμε. Παράλληλα θεωρούμε ότι και είναι αναγκαίο να στελεχωθούν όλες μα όλες οι περιφέρειες με προσωπικό, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι υποψήφοι οδηγοί. Γιατί τι λέτε στο νομοσχέδιο? Λέτε ότι αν μια περιφέρεια δεν έχει το επαρκώς προσωπικό, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει άλλη περιφέρεια. Δηλαδή αν είναι στο Βόλο και δεν έχει εκεί, θα πάει στη Λάρισα, θα πάει στα Τρίκαλα, να πάει αλλού. Όχι. Να στελεχώσετε όλες τις περιφέρειες με επαρκές προσωπικό, ούτως ώστε να μην μετακυλείται αυτή η ταλαιπωρία στον κάθε υποψήφιο οδηγό. Λέμε να μην αποκλείονται οι τεχνικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την θέση των εξεταστών. Γιατί πραγματικά αρκετοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικοί είναι πάρα πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου. Παράλληλα, να γίνουν προσλήψεις και να στελεχωθούν επαρκώς οι νησιωτικές περιοχές για να μην υπάρχει η μεγαλύτερη ταλαιπωρία από ότι στην Στερεά. Όσον αφορά τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, μας έχετε εδώ βάλει καμιά δεκαπενταριά τροπολογίες, να πούμε σε κάποιες. Όσον αφορά την τροπολογία 1945 κάτω 46 που προσωματώθηκε ως άρθρο 26 και αφορά την άδεια ανατροφής στέκνων σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, λέμε ναι. Όμως, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες θα πω για δύο λεπτά, αν έχει την καλοσύνη, έτσι καλά ακόμα 14 είναι. Λέμε ναι, όμως επιτρέψτε μας να πούμε εδώ, αυτή η άδεια είναι μόνο 3,5 μήνες αντί για 9 που είναι στις εκπαιδευτικούς με αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας. Υπάρχει μια τεράστια ανισότητα εδώ πέρα. Λέμε να γίνει και εδώ 9. Επίσης, ο χρόνος λήψης της άδειας δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο και η διάρκεια της δεν μπορεί να παραταθεί πηγή και δε σε κάθε περίπτωση όταν τελειώνει η σύμβασή της. Δηλαδή, αν μια εκπαιδευτικός γεννήσει τον μήνα Μάιο και απολυθεί τον μήνα Ιούνιο, ένα μήνα άδεια θα πάρει, γιατί μετά απολύεται από τη δουλειά της. Θεωρούμε ότι αυτό το δικαίωμα που κερδίθηκε με αγώνες από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να
να γίνει ένα και με το, με το δίκαιο που έχουν και οι συνάδελφοί τους που είναι με αορίστου χρόνου σύμβαση. Γιατί η ισοτιμία που την οποία την επικαλείστε και σύμφωνα και με τον ΟΣΑ ας πούμε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει για όλους τους εκπαιδευτικούς. Στην τροπολογία 1946-47 που ενσωματώθηκε ως άρθρο 47 και αφορά το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, έχουμε να επισημάνουμε ότι ψηφίζουμε όχι, όχι κάθετα. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση με αυτή τη ρύθμιση οριστικοποιεί την κατάργηση ενός νοσοκομείου και μάλιστα ειδικού νοσημάτων θώρακος, αφού προηγήθηκε φυσικά η γνωστή μέθοδος της συγχώνευσης, προσάρτησης, η οποία αποτελούσε το πρώτο βήμα του σχεδιασμού για την κατάργησή του. Στην πράξη δηλαδή, αυτή η τροπολογία, κύριε Υπουργέ, αθωώνει και ολοκληρώνει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, πολιτική που στηρίζει την αποδοτικότητα, δηλαδή τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων με επιχειρηματικά κριτήρια. Λες και πρόκειται δηλαδή για επιχειρηματικές ξενοδοχειακές μονάδες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Τροπολογίες λέω. Για να φέρετε 15 τροπολογίες, να μην τις πούμε. Στην τροπολογία 1949 κάθετος 50 που σωματώθηκε στο άρθρο 32 και αφορά τις ρυθμίσεις βοσκήσεων γεών, καταψηφίζουμε, λέμε όχι, γιατί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης είναι ουσιαστικά σχέδια εξόντωσης της εκτατικής κτηνοτροφίας, στην οποία απασχολούνται κυρίως μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι. Και είχαν τώρα και τις αγώνες στους κτηνοτρόφοι μας, ήταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και ήταν μέσα και αυτό το αίτημά τους. Αποτελούν δηλαδή άλλη μια πίεση που προστίθεται στην ασυδοσία των εμπορευομηχάνων που έχουν ξεσαλώσει, με αποτέλεσμα η τιμή του πρόβλου γάλακτος να έχει μετακυλήσει κάτω από 80-70 λεπτά, ενώ η κυβέρνηση δεν βγάζει άχνα για την μονοπόληση της παραγωγής και της αγοράς καλύπτοντάς τους. Σε ό,τι αφορά σε τέλη χρήση των βοσκοτόπων, αποτελούν πραγματικά άλλο ένα χαράτσι για τους εκτατικούς προβατοτρόφους. Στο δεύτερο άρθρο, στο 33, που αφορά την αδειοδότηση θερμοκηπίων, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Την αδειοδότηση των θερμοκηπίων, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής. Αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις θερμοκηπίων. Η κυβέρνηση λοιπόν πάει να ικανοποιήσει το αίτημα ορισμένων δεκάδων επιχειρηματιών. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι αντί να νομοθετήσετε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μέτρα τα οποία οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν μέσα στο θερμοκήπιο και θα δουλεύουν λίγες ώρες, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν θερμοκρασίες 70 και 80 βαθμών, όπου να έχουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, εσείς λοιπόν δίνετε κίνητρα το για το πώς θα γίνουν τα θερμοκήπια. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό και όχι τα κίνητρα και οι ρυθμίσεις στο πώς θα φτιάχνονται οι κατασκευές. Και για την τροπολογία 1952 που είναι στο άρθρο 52 και αφορά τον ΦΟΣΔΑ ψηφίζουμε όχι, γιατί υπενθυμίζουμε ότι κατά τη σχετική συζήτηση του αντίστοιχου νομοσχεδίου αναδείξαμε όλο τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και καταψηφίσαμε όλα τα άρθρα. Επομένως, καταψηφίζουμε και αυτή την τροπολογία η οποία δίνει μια παράταση. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, σταματήστε του. Και για την τελευταία τροπολογία. Και όσον αφορά για το πράσινο ταμείο, εδώ έχουμε να επισημάνουμε ότι προστίθεται, όχι ψηφίζουμε και εδώ, γιατί προστίθεται ακόμα ένας πόρος στο πράσινο ταμείο, είναι τα ποσά των εσόδων από τον εκπληστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή από το περιβόητο εμπόριο των ρήπων. Ρυπαίνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι και πληρώνουν τάχα μου. Αλλά στο πιο πάνω νευτικό ποσό των 2,5% δεν συνυπολογίζονται πλέον κάποιες δαπάνες και τρεις πόροι που κατανομάζουν συγκεκριμένα. Το σύνολο των πρώτων εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ περίπου ετησίως, αυτά θα είναι τα έσοδα από το εμπόριο των ρήπων, ενώ παίρνουμε υπόψη ότι στους πιο πάνω πόρους το ποσό που συνολικά αποδεσμεύεται από το ποσοστό των 2,5 εκατομμυρίων εκτιμάται τελικά ότι θα είναι ετησίως 20 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, σταγόνα στον ωκεανό δηλαδή. Καταψηφίζουμε και αυτή την τροπολογία. Παρακαλώ. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει.